ο κ. Καλιάνος έχει κλείσει συμβόλαιο με άλλο κόμμα. Ναι, με τη Νέα Δημοκρατία πιστεύω, διότι αφού μετήχε στις συσκέψεις και ήξερε ότι δεν θα πάμε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να αφήνει υπονοούμενα τέτοια. Μετήχε ο κ. Καλιάνος, πάρα πολλά γίναμε και φίλοι σε όλο αυτό το δεκάμηνο. Δεκαμήνες. Μα το είπα και εγώ ότι φάνηκε σε κάποια στιγμή ότι έχετε μία φωνή. Ναι, ναι. Και επιπλέον θα διαψευστεί. Εγώ δεν θα πάω με τον Τσίπρα. Ο Καλιάνος θα δείτε ότι θα μπει στη Νέα Δημοκρατία. Και τι σημαίνει αυτό. Ο Γιάννης Καλιάνος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, γνωστοποίησε την απόφασή του, λέγοντας ότι τον κέρδισε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Ενώ παράλληλα το πρωί της Τετάρτης βρέθηκε στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου συναντήθηκε με στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να αποφασίσουν τις λεπτομέρειες για την ανακοίνωση της συνεργασίας τους. Απόλυτα προφητικός ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Ολιβέτης. Θα δείτε, λέει, εγώ δεν θα πάω στον Τσίπρα και ο Καλιάνος θα πάει στη Νέα Δημοκρατία. Απίστευτη πρόβλεψη. Θα καλησπερίσουμε τηλεφωνικά ζωντανά. Θα μιλήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Πρόεδρε, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα, τι κάνετε, ποιος είστε, ο κύριος Στεριόπουλος? Ο κύριος Βούτσινος και ο κύριος Στεριόπουλος. Καλησπέρα, πρόεδρε. Συγγνώμη, γιατί είμαι στην κόρη. Δεν πειράζει. Κατανοητό, κατανοητό. Λοιπόν, μέσα από το σταθμό μας το είχατε πει όμως. Ακούσαμε και ρεπορτάζ, κύριε Λεβέντη. Προφανώς, ξέρατε κάτι περισσότερο? Για ποιο θέμα λέτε? Για τον Καλιάνο, τον Γιάννη τον Καλιάνο που πήγε στην... Τι ασχολείστε τώρα με ένα τέτοιο άντρα, τι ασχολείστε? Λοιπόν, πάμε... Ο Καλιάνος ήταν ένας υπάλληλος ένας κεντρών που δεν εκτίμησε. Υπάλληλος τον είχαμε, δεν ήταν ούτε βουλευτής, ήταν... Τον είχαμε και είπανε και στα κανάλια, μάλιστα ψεύτηκα μερικοί, ήταν βουλευτής. Στο Βήμα FM είπαν ότι ήταν βουλευτής, που είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Δεν εκτίμησε το ότι τον τιμήσαμε και βγήκε και μας κατήγγειλε ότι πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ εμείς και φεύγει. Και τότε είπα εγώ να δούμε, εμείς θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ ή ένα σχεδόν, μήπως πάει αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Μία ερώτηση μόνο, μία ερώτηση προκύπτει μόνο από όλο αυτό τώρα. Ναι. Εάν είχε ασπαστεί όσο ήταν μαζί σας αυτό τον μεγάλο καημό για την απλή αναλογική, κύριε Λεβέντη. Ανάθεμα, δεν είχε ασπαστεί τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν καιροσκόποι που όταν βλέπουν την άνοδο ενός κόμματος, δεν ξέρω, δηλαδή μιλάω συμπερασματικά εκ των πραξεών του, ότι όταν δουν την άνοδο προσέρχονται και μετά πολέμησε να φύγει και βέβαια εκεί θα καταστραφεί, διότι στη Νέα Δημοκρατία σε χαϊδεύουν τον πρώτο μήνα και σε πετάνε στα σκουπίδια τον επόμενο. Εγώ τον εκτίμησα σαν άνθρωπο, μου είπε ότι είναι μαθηματικός, ότι είναι μετεωρολόγος, δεν τον ήξερα κιόλα γιατί δεν κοίταγα πολύ. Εκτίμησα ότι είναι νέος άνθρωπος, τον πήρα κοντά μου και φάγαμε μαζί και τον είχα φίλο μου. Αλλά αυτή τη στάση να φύγει από ένα τίμιο κόμμα και να λέει ψέματα ότι θα πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει τη δική του αποστασία προς Νέα Δημοκρατία, αυτά τα πράγματα δεν τιμούν τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς. Ο ίδιος μπορεί να μην έχει αυτοσεβασμό, δεν ξέρω, και να κάνει να αύριο να πάει και πιο πέρα, ακόμη πιο δεξιά. Αλλά η Νέα Δημοκρατία παίρνουν σαν τέτοια άτομα, δεν την τιμά αυτό. Πάμε στα υπόλοιπα, πρόεδρε, που είναι σοβαρά, όπως η τεράστια εμπλοκή των τελευταίων δύο ημερών στη δικαιοσύνη. Ξέρετε τι έχει γίνει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ξέρετε τι έχει γίνει και στην Εισαγγελία Αφετών Αθηνών. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας λέτε για την Κελπνό? Όχι, για το Συμβουλίο της Επικρατείας λέω ότι παραιτήθηκαν δύο αντιπρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Ράμος και η κυρία Σακελαροπούλου, καταγγέλλοντας τον πρόεδρο ότι δέχεται παρεμβάσεις. Μιλάω για την υπόθεση. Για τους δικαστές, ακούστε, δεν θέλω να μιλήσω για τους δικαστές. Ναι. Οι δικαστές πρέπει να είναι γενναίοι, τολμηροί και να μην δέχονται παρεμβάσεις πολιτικές. Γιατί αν δέχονται παρεμβάσεις δεν τιμούν την αποστολή τους. Αυτό έχω να πω. Τώρα για αν μιλάμε για το θέμα του είναι για τις τηλεοπτικές άδειες ουσιαστικά. Τηλεοπτικές άδειες, ναι. Αν μιλάμε για αυτό το θέμα, φορτώσαμε στους δικαστές να λύσουν ένα πρόβλημα. Αν βγάζανε απόφαση κατά των αδειών,
θα στηρίζανε τη Νέα Δημοκρατία. Αν βγάζανε υπέρ, θα πηγαίνανε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και βρέθησαν οι άνθρωποι με ασήκωτα βάρη. Ασήκωτα βάρη, καταλαβατε. Πάντως η δικαιοσύνη συνήθως τέτοια βάρη σηκώνει. Ασήκωτα. Ναι, αλλά τώρα η μισή Ελλάδα θα τους έβριζε αν πηγαίνανε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και άλλη μισή αν πήγαιναν υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Σαφώς και δεν είναι, αλλά ποιος να το λύσει το θέμα άμα δεν το λύσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, να, το πολιτικό σύστημα να αρχίσει να συνενεί και να συνενώνεται και να μην αναθέτει στους δικαστές άλλη τα προβλήματα. Γιατί αν κάνουμε τώρα αυτό, αύριο το άλλο, συνεχώς διλήμματα οι δικαστές, θα διαλυθεί η δικαιοσύνη και θα διαλυθεί και το κράτος. Ναι. Είναι, γινόμαστε δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει κράτος δικαίου, πάμε σε κράτος δικαστών και τελικά επειδή είναι και αυτοί κοινοί θνητοί, πάμε να μην έχουμε κράτος, καταλήγουμε. Καταλάβατε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αν το πολιτικό σύστημα είναι κατώτερο των περιστάσεων, δεν μπορεί να κυβερνούν οι δικαστές. Μένουμε απλά κυβέρνητοι. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στην καθαρά οικονομική κατάσταση, καθώς υπάρχουν πολλές βόμβες και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για βουνό με τα χρέη και πιθανόν ως μη νέων μέτρων. Κύριε Λεβέντη, πιστεύετε? Ακούστε, τα μέτρα τα οικονομικά είναι βαρύτατα. Τώρα η κυβέρνηση που λέει ότι εισέπραξε φόρους, εισέπραξε λόγω ότι πληρώσαν όλοι τον έμφυα. Σε αυτό έχει δίκιο η Νέα Δημοκρατία. Πληρώσαν όλες τις δόσεις στο έμφυα. Ναι, και πανηγυρίζει και το μαξί. Και τις πληρώσανε με πιστωτικές κάρτες, δηλαδή ούτε καν με λεφτά. Τις πληρώσανε με χρέη. Αυτό δεν είναι σίγουρο, δηλαδή, ότι το κράτος πήρε χρήμα που είχανε. Μπορεί να πήρε χρήμα από τις τράπεζες που οφείλουν οι ιδιοκτήτες. Είναι και αυτό ενδεχόμενο, να έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Βλέπετε νέα μέτρα. Θεωρώ ότι το οικονομικό είναι άλυτο. Και γι' αυτό ζητώ η οικουμενική κυβέρνηση. Πρέπει ο κύριος Τσίπρας να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι αν τραβήξει Γολγοθά να κυβερνά μόνος του, εγώ πιστεύω θα καταρρεύσει και θα έχει κακό τέλος. Πρέπει λοιπόν ή να κάνει εκλογές ή να συντείνει στην δημιουργία οικουμενικής. Αυτό τα δύο είναι. Εκλογές ή οικουμενική, βλέπετε γρήγορα όμως, γιατί βλέπουμε ότι είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Λέει τώρα ο Τσίπρας να βάλει μέσα τη Διαμαντοπούλου, τον Χρυσοχοίδη, τον άλλον, τον Ανσιάκη, που τέλειωνε η Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Χρυστοδουλάκη, να βάλει τέτοια άτομα το κουβέλι. Αν πιστεύει ότι με αυτούς δίνει ανάσα ζωή στην κυβέρνησή του, πάλι. Γιατί αυτή ήταν σε ένα Πασόκ το οποίο έφτασε στο μηδέν. Έδιωξε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, για τον ανασχηματισμό λέτε. Μπορεί να είναι σαν άνθρωποι όλοι αυτοί αξιόλογοι, αλλά μετήχαν σε ένα σάπιο πολιτικό σύστημα και ο κόσμος μόνο επί του ακούσματι του ονόματός τους παίρνει δρόμο. Αν λοιπόν στραφεί σε τέτοιο κοινό Τσίπρας για να ενισχύσει την κυβέρνησή του, αντί να την ενισχύσει, την καταστρέψει. Ακούσατε τι είπε σήμερα ο κύριος Αλαβάνος, κύριε Λεβέντη? Όχι, δεν το άκουσα. Είπε ότι κανείς δεν τόλμησε να κάνει αυτά που κάνει σήμερα ο Τσίπρας. Ούτε στη Χούντα, λέει, ούτε οι δοσύλλογοι στους Γερμανούς. Εντάξει, δεν είναι, ναι, αλλά. Θέλω να πω, έχει σημασία και ποιος το λέει. Ναι, τώρα και ο Αλαβάνος είναι της Δραχμής οπαδός, είναι άστα να πάει στην ευχή με όλους αυτούς. Ευτυχώς που ο λαός δεν τους ψηφίζει αυτούς, γιατί θα οδηγόμασταν στο απόλυτο τρελοκομείο. Τα σοβαρά είναι αυτά που γίνονται που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα πάρουν έκταση σε όλη την Ελλάδα με τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας και ξεκινάνε από τις πολυμελείς οικογένειες, πρόεδρε. Αντί να κοιτάξουν τις καρχαρίες τους μεγάλους, ξεκινάνε από τις οικογένειες με τα πολλά παιδάκια. Ξέρετε γιατί? Διότι ξεκινάει η δουλειά. Προστατεύουν μέχρι το 17 την πρώτη κατοικία, κλείσε. Προστατεύουν την πρώτη κατοικία μεν, αλλά την προστατεύουν έναντι των τραπεζών. Δεν την προστατεύουν έναντι της εφορίας. Δεν την προστατεύουν έναντι του ΙΚΑ, έναντι ασφαλιστικών ταμείων κλπ. Το θέμα είναι γιατί δεν ξεκινάνε από τους μεγάλους, πρόεδρε. Εντάξει, δεν ξεκινάμε, έχει κάνει και το σύστημα. Δεν είναι σημαντικό δηλαδή να πας να πάρεις λεφτά από αυτόν που έχει πολλά και να ξεκινάς από αυτόν που έχει λίγα. Ξέρετε κάτι, από τους μεγάλους δεν θα έχουν τα λεφτά τους στην Ελλάδα.
Δηλαδή, αν κοίτα να τους κάνουμε τώρα, τους διευκολύνουμε. Και πούμε να πάρεις λεφτά από τους μεγάλους και πιάσουμε ένα μεγάλο, ποιον θέλετε να πιάσουμε, όποιον θέλετε να πιάσουμε και του βάλουμε ένα πρόστιμο, ανάθεμά με. Δεν έχουνε, ενώ ο μικρός θα φοβηθεί τη φυλακή ή θα πάει να τα δώσει. Δεν ξέρετε, στην, γύρω στα... Ναι, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί που υπάρχουν, πρόεδρε, έτσι. Δεν ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά, το βλέπουμε κάθε μέρα. Το θέμα είναι πώς θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ακούστε, ένας που ξέρει τι χρωστά είναι βλάκας να τα έχει εδώ τα λεφτά του. 6 χρόνια δεν σοβεί η κρίση. Ναι, αλλά δεν πρέπει το κράτος, το κράτος δεν πρέπει να ελέγξει και να... Οι πήραν τα μέτρα τους. Αφήθησαν εδώ τα λεφτά τους για να τα βρει ο Τσίπρας. Τους ξέρουνε όμως, ξέρουνε ονόματα και διευθύνσεις, κύριε Λεβέντη. Τους ξέρουνε, πες ότι εσείς κλέψατε 3 δις και τα βγάλατε έξω. Και εγώ καλά κάνω, το κράτος τι κάνει και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τι να κάνει. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να κάνει πάντως. Αν σε κλείσει μέσα θα σε ταΐζει. Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε για το χρόνο. Είναι μοιραίο αυτό που σας λέω. Μοιραίο είναι, πρόεδρε, λογικό δεν είναι. Λογικό δεν είναι να αφήνεις αυτόν με τα πολλά έξω. Είναι ανήθικο, αλλά οι μεγάλοι χρηματοδοτούν και κόμματα. Οι μεγάλοι είναι και τα βατζίδες. Οπότε ποιος έχει κότσια να πάει στο μεγάλο. Εγώ 35 χρόνια έμεινα έξω από τη Βουλή και δεν με έβαζε κανένα κανάλι, ξέρετε γιατί. Γιατί έλεγα στα κανάλια είναι τα βατζίδες. Και ο Καραμαλής το κατάλαβε αυτό 30 χρόνια μετά. Τώρα σας παίζουν όλοι όμως. Σε παρακαλώ, κύριε Γιώργο μου τώρα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Σε όλη την περιοχή σας που είναι τόσο αγαπητή. Ευχαριστούμε, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εμείς θα κάνουμε προσπάθειες να σωθεί η χώρα. Τα όσα σας είπα μπορεί να σας έμοιαζαν απαισιόδοξα, αλλά να ξέρετε ότι αγωνίζομαι για συνένεση και για προσπάθεια να σωθεί η χώρα. Και στο εξωτερικό που πήγα έκανα μεγάλη προσπάθεια υπέρ της Ελλάδος και υπέρ της ρύθμισης του χρέους. Σας ευχαριστούμε, πρόεδρε, καλό βράδυ από τη Λαμία. Σας ευχαριστώ. Είχε ένα δίκιο βέβαια ποιος έχει τα κότσια να τα βάλει με τους μεγάλους, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο σύστημα και η κυβέρνηση που θα βγαίνει για πολλά χρόνια θα είναι αυτή που θα τα βάλει με τους μεγάλους. Λοιπόν...